φοβόσουν, α? Ότι θα ακουστεί το όνομά σου. Μου έχει περάσει από το μυαλό ότι θα φύγω όχι μόνο την στιγμή που μπήκα στη τελική τριάδα, πριν κάνω προς το πλατό. Εν τέλει δεν έγινε και σίγουρα δεν θα ξαναμπω σε αυτή τη θέση. Πώς την είδες την αποχώρηση του Πέτσα? Δεν με ενδιαφέρει και πάρα πολύ εφόσον έμεινε εγώ. Περίμενα τη φωτογραφία του Σίφ να είναι πιο αδύναμη, αλλά τελικά το πολύ σεξι του Πέτσα δεν ήταν για τόσο καλό. Πώς αισθάνεσαι που για πρώτη φορά αποχώρησε ένα αγόρι? Λυπάμαι που το λέω, αλλά χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί τρεις αποχωρήσεις, τρία κορίτσια, πάει πολύ. Ευτυχώς πήραμε τα πάνω μας. Την αποχώρηση του Παναγιώτη δεν την περίμενα, αλλά ήμουν σίγουρη ότι θα φτάσει στη διάδα. Και θεωρώ ότι ίσως και είναι και εκεί που το χάνει συνήθως, ότι έχει την υπεροψία γενικά μέσα του, αλλά στο σετ που πρέπει να τη βγάλει, κάτι γίνεται. Νομίζω ότι αυτό προσέφερε μια ικανοποίηση στο υπόλοιπο σπίτι, ότι αποδυναμώθηκε αυτή η τετράδα. Σίγουρα, αλλά το υπόλοιπο σπίτι δεν ξέρω ότι η Ρασέλ και μόνη της να είναι πιο δυνατή και από τους υπόλοιπους 17. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι το δείξανε και την ώρα που ανακοίνωσε το Βικάκι μου τα αποτελέσματα, έτσι. Είπαν όλοι με το που είπαν μένει ο Σίφης, ναι. Δηλαδή δείξανε πόσο καταπιεσμένες ψυχές είναι και πόσο δειλοί που αυτά τα λένε μόνο από πίσω. Το γεγονός ότι δείξανε την ανακούφισή τους για την αποχώρηση του Πέτσα. Δεν μου κάνει καθόλου εντύπωση, γιατί ο Σίφης άνοικε στη μία παρέα και ο Πέτσας άνοικε στη δικιά μας παρέα και λογικό είναι να ανακουφίζεσαι όταν ένα άτομο με το οποίο πρέπει να ζήσεις στην καθημερινότητα να μην φεύγει και να χαίρεσαι. Χαρήκανε που έκατσε κάποιος που συμπαθούνε. Εγώ από τη μεριά μου στεναχωρήθηκα γιατί έφυγε κάποιος που συμπαθώ πάρα πολύ. Το ίδιο θα γινόταν και αντίστροφα. Δεν είναι ότι χαρήκανε που έφυγε, χαρήκανε που έκατσε ο δικός του. Εγώ προσωπικά είμαι πεσμένος. Από εκεί και πέρα αύριο θα ανέβω. Σίγουρα είναι μια διπλή νίκη για μας. Μένει ο Σίφης, φεύγει ο Πέτσας. Ένα παιδί το οποίο εγώ προσωπικά είχα βάλει στόχαστρο από την αρχή να διώξω από το σπίτι. Έφυγε εν τέλει, αποδυναμώνεται η ομάδα τους. Πραγματικά αδιαφορώ για τη συμπεριφορά που θα έχουν απέναντί μας από εδώ και πέρα. Σίγουρα θα είναι πιο κλειστή, πιο μαζεμένη, απόμακρη. Okay. Εμείς θα συνεχίσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Έφυγε άτομο το οποίο ήθελα να φύγει. Οπότε είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος, πάρα πολύ χαρούμενος. Σήμερα είναι υπέροχη. Οπότε θέλω να τους διώξω ώστε η ψυχολογία μου να είναι τέλεια και να μπορέσω να τα πάω τέλεια στο σετ. Πιστεύεις ότι χρησιμοποίησαν το αβαντάζ σωστά? Καλά, το αβαντάζ, όχι απλά δεν το χρησιμοποίησαν σωστά. Τον Έντουαρντ έλεγα ντουβάρι που είναι και φίλος μου την προηγούμενη φορά. Αυτή και αν είναι ντουβάρια. Δηλαδή είναι δυνατόν? Ούτως ή άλλως όλα συχαμερά ήταν. Όλα είναι κάτι που δεν θα βάζει ποτέ κανείς στο πρόσωπό του. Δεν ξυπνάω κάθε πρωί και λάχνω να βάλω ένα σαλιγκάρι να με γλύψει λίγο, να με σαλιώσει. Αυτή η δοκιμασία για μένα μέχρι στιγμής ήταν η χειρότερη. Έκλαψα πάρα πολύ, αλλά έκατσα. Συχάθηκα. Είχα διάφορα συναισθήματα, νεύρα. Το καλό είναι ότι ξεπέρασα το φόβο μου και έβαλα αυτά τα όμορφα πλάσματα πάνω μου. Ήμουν προετοιμασμένος να κάνω και πιο σκληρά σκηνικά, να τρώω κτλ. Τώρα από εκεί και πέρα, ναι, είχα σκάσει αποφασισμένος γιατί το θέλω. Θέλω να κερδίσω. Οπότε πλέον η δίψα έχει φτάσει στο Θεό. Πού στοχεύεις να δώσεις τον δισαβαντάζ σου? Δεν λειτουργώ με φιλίες εγώ. Λειτουργώ κανονικά, στρατηγικά και ποιον θέλω να αποδυναμώσω και να μην συγκαλείται να τον διώξω. Τι είναι αυτό στο χαρακτήρα σου που πιστεύεις ότι ενοχλεί? Όλοι νομίζουν ότι το παίζω κάπως και ότι είμαι αυθεντική και αυτό δεν τους αρέσει. Δεν θα πάω ούτε έτσι, ούτε έτσι. Έρχομαι έτσι. Σε όποιον αρέσουμε, για τους άλλους αγάπη μου δεν θα μπορέσουμε, λυπάμαι. Η Ρασέλ είναι ένα άτομο που στην αρχή το παρεξηγεί σίγουρα, λες τι σνομπαρία είναι αυτή τώρα που δεν μου μιλάει και θα κάτσω να της μιλήσω εγώ. Βασικά εγώ αυτό που εκτιμώ σε αυτή είναι ότι είναι αληθινή, πραγματικά, και μπορεί να είναι ο τρόπος της καμιά φορά άσχημος, αλλά ό,τι έχει να σου το πει, στο λέει. Τώρα, όλα τα κορίτσια που δεν τα πάνε καλά μαζί της, νομίζω ότι μπορεί και λίγο να νιώθουν μία απειλή, γιατί αυτές δεν έχουν αυτό το ελεύθερο το να δείξουν την προσωπικότητά τους και να είναι δυναμικές.